Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή που περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ και τουλάχιστον 3-4 χρόνια, τον Αντελίνο Βιερίνια. Αντελίνο, καλώς ήρθες και πάλι στην Τούμπα. Καλώς σας βρήκα ξανά. Έχεις μετρήσει πόσες φορές έχει ακουστεί το όνομά σου σε μεταγραφικά σενάρια για τον ΠΑΟΚ? Νομίζω τα τελευταία 5 χρόνια αρκετές φορές, αλλά με διαφορετικά προβλήματα και τέτοια δεν έγινε τη μεταγραφή. Και είμαι χαρούμενος που έφτασε στο σημείο που έγινε αυτό που ήθελα και εγώ και ήθελα και τη δείξη στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το χαμόγελο σου είναι η καλύτερη απάντηση για το πώς αισθάνεσαι και το πώς νιώθεις που επιστρέφεις. Εσύ πώς το έχεις βιώσει όλο αυτό το διάστημα? Μπορώ να σου πω την αλήθεια ότι δηλαδή, δεν έχω πιστέψει ακόμα ότι επόγραψε ξανά στο ΠΑΟΚ. Ήθελα πάρα πολύ να ξαναέρθω. Είχε πει από τη στιγμή που έφυγε ότι ήθελα να έρθω στο ΠΑΟΚ. Εκεί που μπορούσα ακόμα να δείχνω, να βοηθήσω το ΠΑΟΚ σε κάτι. Και νομίζω είναι η καλή στιγμή να γυρίσω. Αφήσαμε το Βιερίνια Extreme. Στη Γερμανία έγινες δεξί μπακ, έγινες πρωταθλητής Ευρώπης. Ποιον παίχτη φέρνουμε πίσω? Το ίδιο Βιερίνια, με τη ίδια ψυχή. Μπορεί με πιο πολλή εμπειρία. Έχω περάσει δύσκολα, έχω κερδίσει αρκετά και νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω σε κάποια πράγματα το ΠΑΟΚ. Είναι αυτό τι θέλω, να βοηθήσω να ανεβαίνει το ΠΑΟΚ ακόμα πιο ψηλά. Και νομίζω αυτά τα 5 χρόνια με βοηθούσαν πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπο να μεγαλώνω και θέλω να προσπαθώ να το δείξω και να βοηθήσω την ομάδα σε αυτά. Ποδοσφαιρικά, σε τι επίπεδο θεωρείς ότι έχεις αλλάξει, σε ποια σημεία? Αυτό που έλεγες, ότι έφυγε σαν extreme και έπαιξε δεξί μπακ, αριστερό μπακ, έχει παίξει δεκάρι, έχω παίξει αρκετές θέσεις. Αυτό, δηλαδή στην εμπειρία, δηλαδή έφυγα με 25-26 χρονών, γυρνάω με 31, πρωταθλητής Ευρώπης. Έχω κερδίσει αρκετά με τη Βόλφσμπουργκ, οπότε νομίζω έχω αρκετά εμπειρία να μπορώ να βοηθήσω σε κάποια πράγματα το ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ τι θέλεις να κερδίσεις? Όλα. Ό,τι μπορώ να κερδίσω, τι έχουμε σκοπό να κερδίσω, θέλουμε να κερδίσω. Έχουμε τώρα, νομίζω και τα τελευταία χρόνια, δείξει ότι μπορεί να κερδίσει. Πέρσι κερδίσαμε, μπορώ να πω κερδίσαμε γιατί είμαι παίκτη στο ΠΑΟΚ τώρα, αλλά είχαν κερδίσει το κύπελο και νομίζω ότι όλοι μας, φανς, πρόεδρε, θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και νομίζω ότι μπορούμε, δηλαδή και θέλουμε όλοι και αυτό το κύριο Σαββίδης δείχνει τώρα με τις μεταγραφές που κάνει και θέλω να πω ένα ευχαριστώ για όλη τη προσπάθεια που έκανα να με φέρει και θέλω να δείξω τώρα ότι ήταν καλή επιλογή. Μια συνέντευξη τέτοια δεν μπορεί να μην έχει την ερώτηση ένα μήνυμα προς τον κόσμο, ειδικά όταν αυτή η συνέντευξη είναι με σένα. Πού τον ξέρεις τον κόσμο και σε περιμένουν απ' έξω, στους υπολογιστές όλοι περιμένουν να ανακοινωθεί η μεταγραφή σου? Ένα συγγνώμη, γιατί αν δεν έχω πει τίποτα στα τελευταία μπορεί μήνες για την περίοδο μεταγραφή, αλλά μιλούσαμε, είχαμε επαφή με τον κύριο Σαββίδη, οπότε περιμέναμε να τελειώσει κάποια θέματα που έπρεπε να τελειώνουν. Να βρούμε τη λήξη με εμένα, με την ομάδα. Και για πολλούς και για μένα, δυστυχώς, τελευταία μέρα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έγινε τη δουλειά και είμαι εδώ ξανά να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και να δίνει χαρές στο κόσμο που χρειάζεται. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ για σένα? Όλα. Στα ποδοσφαιρικά, όλα. Ήτανε την ομάδα που με έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ποδοσφαιρό μου. Ήταν την ομάδα που έπαιξε, μπορώ να πω, από τα καλύτερα μου χρόνια στα ποδοσφαιρικά μιλάμε.
Δυστυχώς δεν είχα κερδίσει τίποτα και θέλω να αλλάξω αυτά.